τον Σαμαρά. Στο μάχη να έχουμε όλα, θα τα ακούσουμε. Ήταν έξω από το μνημόνιο, κύριε Τσίπρα, όταν εμείς πέρσι δώσαμε 450 εκατομμύρια και μοιράσαμε για την ανθρωπιστική κρίση, διπλάσια από αυτά που εσείς ακόμα δεν έχετε δώσει. Ήταν έξω από το μνημόνιο η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανση. Ήταν έξω από το μνημόνιο η μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση. Ήταν έξω από το μνημόνιο 72 και 100 δόσεις που όταν ήρθαν εδώ στο κοινοβούλιο εσείς δεν στηρίξατε και καταψηφίσατε. Εμείς αγωνιζόμαστε κάθε μέρα για να βγείτε και για να βγούμε εμείς πριν από το μνημόνιο. Αυτό θέλαμε. Αυτή είναι η θέση μας. Φτάσαμε στο τέλος και την ξέρετε τη διακοπή που έγινε. Εσείς έχετε βάλει βαθιά τα μνημόνια και μάλιστα χωρίς λεφτά. Και έρχεστε να μας πείτε ότι επέστρεψε και η δημοκρατία στον τόπο. Εάν θέλετε οι πολίτες να γνωρίζουν πραγματικά κάθε μέρα τι γίνεται, θα έπρεπε να έχετε ήδη φέρει την επέκταση του μνημονίου στη Βουλή, κύριε Τσίπρα. Γιατί διαφορετικά για ποια επιστροφή της δημοκρατίας μιλάτε? Θελήσατε να μας πείτε διάφορες έτσι απόψεις χωρίς ουσία. Δεν μας είπατε το θέμα. Δεν είπατε τη συμφωνία που πρόκειται να κάνετε. Μιλήσατε για τη ρήτρα μηδενικού ελλείμματος. Προτεραιότητά μας εμάς είναι να δίνουμε συντάξεις. Να έχουμε να δίνουμε. Όχι να τάζουμε και να μην έχουμε να πληρώσουμε στο τέλος του μήνα. Αλλά φτάσατε και σε σημείο να φύγετε και ανθρώπους που δεν θα έπρεπε να το κάνετε. Την ντροπή σας. Μιλήσατε για δικό μου στεργάτη, ναι. Εγώ επειδή είμαι της ευθείας της αντρικής σχολής, θα σας πω ευθέως. Θα σας πω ευθέως. Σας αρέσει τεθλασμένη? Σας αρέσει να εννοείτε και να μην το λέτε? Σας αρέσει αυτό? Επειδή λοιπόν ακριβώς, αν το θεωρείτε σεξιστικό, πάντως, το παίρνω πίσω. Αλλά επειδή εν πάση περιπτώσει μου αρέσει η ευθεία γραμμή, εγώ θα πω ότι μακάρι να είχε η Ελλάδα 10 Παπασταύρου. Είναι ένας άνθρωπος στον οποίο χρωστάμε πάρα πολλά. Συμμετείχε αποφασιστικά στις διαπραγματεύσεις του τόπου. Για αυτά που είπατε έχουν τηρηθεί διαδικασίες, έχουν δοθεί αναλυτικές απαντήσεις και είναι ντροπή με τέτοια παραμύθια της Χαλιμάς να ρίχνετε λάσπη μέσα στη Βουλή. Αλλά ξέρω γιατί το κάνετε. Γιατί χρειάζεται να κατασκευάσετε μέσα στη Νέα Δημοκρατία έναν κατρούγκαλο. Δεν θα το βρείτε, κύριε Τσίπρα, στη Νέα Δημοκρατία τον κατρούγκαλο. Και μην αγωνιάτε για το θέμα της Siemens που εμείς φέραμε πρώτοι. Αλλά πετάτε την μπάλα στην εξέδρα. Προτεραιότητα τώρα έχει να βγει η χώρα από στην ασφυξία. Και όσον αφορά τις γερμανικές αποζημιώσεις και επανορθώσεις, σας θυμίζω ότι εμείς τολμήσαμε για πρώτη φορά στην ιστορία, για πρώτη φορά, να θέσουμε επισήμως και να βρούμε την αποτίμηση του ποσού που μπορεί να απαιτήσει η χώρα μας με 2 εκθέσεις που δόθηκαν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μεθοδικά, χωρίς τυμπανοκρουσίες, υπεύθυνα, για ένα θέμα ανοιχτό που παραμένει ανοιχτό και που εσείς ο νέος μερκελιστής το μετατρέψατε απλώς σε ηθική υποχρέωση στο Βερολίνο, κύριε Τσίπρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει μας καλέσατε εδώ πέρα για ποιο λόγο? Να μας ενημερώσετε γιατί ακριβώς? Πού είναι η συμφωνία? Θέλετε να ρίξετε τις ευθύνες σε άλλους, στους κακούς ξένους, στην προηγούμενη κυβέρνηση? Για όσα γίνονται δεν έχετε καμία ευθύνη? Λέτε ότι θέλετε να μας ενημερώσετε, μας είπατε για την πορεία των διαπραγματεύσεων. Τι ενημέρωση είναι αυτή? Ούτε για τη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, ούτε για το περιεχόμενο των προτάσεων που στέλνετε στην Τρόικα δεν μας έχετε ενημερώσει. Ζητάτε συνένεση σε τι? Σε αυτά που δεν γνωρίζουμε?
Και ποιους φοβάστε και δεν ενημερώνετε το σώμα? Τους δικούς μας βουλευτές ή τους δικούς σας? Με την ομιλία σας καταλάβαμε γιατί μας καλέσατε. Χτυπάτε την αντιπολίτευση για να σας ακούσουν οι δικοί σας. Χτυπάτε μας που δεν ασκούμε τη διακυβέρνηση για να προειδοποιήσετε τους δικούς σας που δεν σας αφήνουν να κυβερνήσετε. Γιατί αυτή είναι αλήθεια. Επί δύο μήνες δεν κυβερνάτε. Και επειδή ακριβώς δεν κυβερνάτε, η χώρα βουλιάζει. Και δεν κυβερνάτε επειδή οι δικοί σας δεν σας αφήνουν. Και επειδή δεν μπορείτε να τους το πείτε, χτυπάτε μας. Αλλά γιατί μας καλέσατε σήμερα εδώ? Για να καταστήσετε την αντιπολίτευση συνυπεύθυνη για μια πιθανότατη ρήξη στην οποία οδηγείται τη χώρα, την οποία εμείς σας έχουμε προειδοποιήσει ότι είναι ολέθρια? Ή μήπως για να καταστήσετε τους δικούς σας συνυπεύθυνους στην κολοτούμπα στην οποία οδηγείστε και την οποία εκείνοι ούτε θέλουν βέβαια να ακούσουν? Αλλά έκτακτη συζήτηση στη Βουλή εν μέσω διαπραγματεύσεων φανερώνει είτε διέξοδο, είτε αδιέξοδο, είτε πανικό. Είτε το πιθανότερο αδιέξοδο και πανικό. Και μας θέτετε πάντα το ερώτημα, αυτό το ψευδεπίγραφο, αν είμαστε με εμάς, με εσάς ή με τους ξένους. Η απάντηση είναι απλή, κύριε Τσίπρα, και αν την καταλάβετε και αν τη θυμάστε πάντα. Εμείς είμαστε με την Ελλάδα και οτιδήποτε ωφελεί την Ελλάδα είμαστε υπέρ, οτιδήποτε απειλεί την Ελλάδα είμαστε απέναντι. Και αν σας προτείνω κάτι, ας αφήσουμε στο παρελθόν αυτά τα οποία συζητάμε. Το ποιος έχει δίκιο σιγά σιγά φαίνεται. Επί προηγούμενης κυβέρνησης ουδής ανησυχούσε αν θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις στο τέλος του μήνα. Σήμερα το καλύτερο που εύχονται είναι να τα βρουν για τον επόμενο μήνα. Έχει ο Θεός. Τα ταμεία του κράτους όμως δεν έχουν. Γι' αυτό και ζητά τα απεγνωσμένα ρευστότητα απ' έξω. Επί προηγουμένων κυβερνήσεων υπήρχαν πλεονάσματα. Αυτά με τα οποία κι εσείς τώρα πορεύεστε. Όμως τα πλεονάσματα αυτά τα εξανεμίσατε. Εσείς καλούσατε τον κόσμο να μην πληρώνει τους φόρους του. Και οι πρώτοι δύο μήνες αυτού του χρόνου, γιατί και εκεί τα μπερδέψατε, το έχει ανακοινώσει επίσημα και το Υπουργείο των Οικονομικών. Λογιστικά μπαίνουν στο λογαριασμό του προηγούμενου έτους. Εσείς από τον καιρό που προκαλέσατε τις εκλογές, οδηγήσατε σε μείωση των εσόδων του κράτους και έτσι χάθηκε και ο Δεκέμβρης και ο προεκλογικός Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος. Και έτσι μειώθηκε και το πλεόνασμα της προηγούμενης χρονιάς, που όλοι ως τα τέλη Νοεμβρίου έλεγαν ότι είτε το πιάναμε είτε και θα ξεπερνάγαμε το στόχο. Προκαλέσατε εσείς φυγή καταθέσεων με την ανασφάλεια που δημιουργήσατε και που συνεχίστηκε αυτή η φυγή και μετεκλογικά. Αν εμπνέατε εμπιστοσύνη, δεν θα υπήρχε σήμερα φυγή καταθέσεων. Και επειδή διαβάσαμε δεξιά και αριστερά και εσείς πιάσατε μόνο 2-3 για συγκεκριμένα μέτρα τα οποία υποτίθεται ότι συζητάτε τώρα, συμφωνούν οι συνιστώσεις σας για αυτό που διαβάσαμε για την αποκρατικοποίηση του ΟΛΚ και των αεροδρομίων? Και να σας πω και κάτι άλλο, προτάσεις όπως η λοταρία αποδείξεων, οι τριγωνικές συναλλαγές, η ενίσχυση της αυτονομίας της γραμματείας δημοσίων εσόδων, ο κώδικας πολιτικής δικονομίας, η εφαρμογή οργανικού νόμου για τον προϋπολογισμό, σας θυμίζουν τίποτα, κύριε Τσίπρα? Να σας θυμίσω εγώ ότι όλα αυτά είναι στο email του Χαρδούβελη που τώρα πρόκειται εσείς να περάσετε. Την αναστολή μεταρρυθμίσεων που έχουν ήδη γίνει, που έχετε ήδη υπογράψει, η Τρόικα την έχει εγκρίνει, ρωτάω. Και τι θα κάνετε με τις υπόλοιπες δεσμεύσεις σας, με το ΦΠΑ, με την κατάργηση φοροαπολογών, με το νέο μισθολόγιο στο δημόσιο, με την αξιολόγηση, με τη συνέχιση της μεταρρύθμισης στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα? Βέβαια Θεσσαλονίκης κανείς δεν βλέπει πουθενά. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Μιλάτε για τα ηφαισιακά μέτρα που δεν πρόκειται να πάρετε. Αλλά έχετε ήδη πάρει ηφαισιακά μέτρα. Τα έχετε πάρει με τη στάση εσωτερικών πληρωμών στη χώρα και οδηγείτε την ελληνική οικονομία ολοταχώς στην ύφεση. Δεν επιχορηγείτε τα νοσοκομεία, δεν πληρώνετε τον ΕΟΠΗ, δεν δίνετε επιστροφές ΦΠΑ, δεν δίνετε δύο μήνες τώρα ούτε επίδομα θέρμανσης, ούτε επιδόματα τέκνων. Εμείς βρήκαμε 9 δισεκατομμύρια ληξιπρόθεσμες και στα 2,5 χρόνια τις πήγαμε στα 3. Εμείς δεν τάζαμε, αλλά πληρώναμε τον κόσμο, κύριε Τσίπρα. Εσείς τάζετε τα πάντα και δεν πληρώνετε τον κόσμο. Αυξάνετε αντίθετα κάθε μέρα τις ληξιπρόθεσμες. Το Δεκέμβριο όλοι οι οργανισμοί προέβλεπαν για φέτος 2,5 ανάκαμψη. Τώρα προβλέπουν κάτω από ένα. Αυτό από μόνο του θα δημιουργήσει ένα τεράστιο καινούριο έλλειμμα 2 δισεκατομμύρια. Επομένως, σας το λέω και σας το επαναλαμβάνω, όσο συνεχίζετε το θέατρο μιας εικονικής διαπραγμάτευσης, ο λογαριασμός θα αυξάνεται. Και θα κληθεί να το πληρώσει το λογαριασμό ο ελληνικός λαός. Για να σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα.
Ο οίκος Fitch που πρόσφατα υποβάθμισε την Ελλάδα προχώρησε σε μείωση των εκτιμήσεων για το 2015. 2,5% έλεγε ο ίδιος οίκος το Δεκέμβριο. 1,5% τον Γενάρη. 0,5% λέει τώρα. Με ρίσκο να μειωθεί και άλλο. Δεν έχει νόημα να λέμε και να τα ξαναλέμε, οι αριθμοί υπάρχουν, συνεχώς χειροτερεύουν. Ας δούμε από εδώ και πέρα τι γίνεται με δύο κουβέντες. Εμείς, κύριε Τσίπρα, θα σας στηρίξουμε, αν και δεν θα στηρίξουμε και οτιδήποτε. Δεν θα στηρίξουμε πράγματα που δεν κάναμε εμείς. Βγάλαμε τη χώρα στα πλεονάσματα, στην ανάκαμψη, για να μπορούμε να δώσουμε από εδώ και πέρα ανακούφιση. Αν εσείς την ξαναγυρίσετε τη χώρα σε ύφεση και σε ελλείμματα, δεν μπορούμε να στηρίξουμε ένα νέο κύκλο θυσιών που δεν χρειάζονται και που εσείς τις προκαλέσατε. Έχουμε και σήμερα δυνατότητα να συμφωνήσουμε μαζί σας σε κάποιο πακέτο μέτρων που θα απελευθέρωνε ρευστότητα. Όχι όμως για 15 μέρες ή για ένα μήνα. Γιατί αυτή η σαλαμοποίηση που επιχειρείται είναι εκείνο το οποίο σκοτώνει την οικονομία και μεγαλώνει το λογαριασμό. Μπορούμε ακόμα να βρούμε ένα πακέτο μέτρων που θα απελευθερώσει τη ρευστότητα, θα εξαλείψει αυτή την αβεβαιότητα που έχει γονατίσει τη χώρα. Γι' αυτό αφήστε τα λόγια και κινηθείτε γρήγορα. Λύστε το πρόβλημα εκεί που υπάρχει. Και το πρόβλημα υπάρχει εδώ, κύριε Τσίπρα, στο εσωτερικό σας. Επιτέλους κυβερνήστε. Ζητάτε τη βοήθεια των κομμάτων. Πρώτα να τη στήσετε στη δικιά σας κοινοβουλευτική ομάδα. Άλλα λέει για την ιδιωτικοποίηση του Όλπο Δραγασάκη στην Κίνα και άλλο ο κύριος Ρίτσας στην Αθήνα. Άλλα λέτε εσείς για ρήξη, άλλα ο κύριος Τσακαλώτος. Και αυτό είναι το πρόβλημά σας, αλλά και το πρόβλημα της χώρας. Ότι ένα μεγάλο μέρος του κόμματός σας οδηγεί και θέλει να οδηγήσει ανοιχτά τη χώρα σε ρήξη με τους εταίρους. Και δικό σας τέλεχος αναγκάστηκε να πει πριν λίγες μέρες, αν ο λαός ήθελε ρήξη με την Ευρώπη, θα ψήφιζε κουκουέ. Και επειδή αυτά είναι αντιφατικά μεταξύ σας, χάνετε χρόνο, τα διέξοδα πυκνώνουν, η χώρα δεν αντέχει άλλο αυτό το μαρτύριο. Θα πω 2-3 αλήθειες. Διαπραγμάτευση δεν κάνατε ποτέ. Διαπραγμάτευση δεν υπάρχει αν δεν μπείτε σε στοιχεία, σε αριθμούς, αναλυτικά. Και σήμερα δεν δώσατε τέτοια στοιχεία. Μέχρι πριν λίγες μέρες δεν δίνατε στοιχεία στα τεχνικά κλιμάκια. Μετά βγάλατε μια ανακοίνωση ότι με χαρά θα δώσετε τα στοιχεία που θα σας ζητήσω. Ήταν λίγο μετά το ταξίδι σας στο Βερολίνο. Και τέλος απόψε και πάλι γενικόλογες προτάσεις. Τι έγινε εκείνο αλήθεια το πλήρες και κοστολογημένο σας πρόγραμμα που το διαφημίζατε πριν στις εκλογές? Χάθηκε στη μετάφραση? Επί εβδομάδες διαπραγματευόσασταν αν θα δεχτείτε χρονική επέκταση του μνημονίου. Τελικά τη δεχτήκατε. Διαπραγματευόσασταν πώς θα το λέτε το μνημόνιο. Συμβόλαιο, arrangement. Πώς θα λέτε πλέον την Τρόικα. Θεσμούς, Brussels Group, Athens Group. Επί τέτοιων ζητημάτων διαπραγματευόσασταν πολλές εβδομάδες. Αυτή ήταν τάχα η περίφημη διαπραγμάτευση, η υπερήφανη που κάνατε. Και ήσταν τόσο υπερήφανη για το αποτέλεσμά της που δεν τολμήσατε να τη φέρετε αυτή τη διαπραγμάτευση εδώ για ψήφιση στη Βουλή. Αντίθετα, εμείς την προηγούμενη δίμηνη επέκταση την είχαμε περάσει από τη Βουλή, περνάγαμε τα πάντα, όχι επειδή το ζητούσατε εσείς, αλλά γιατί θέλαμε πλήρη νομιμοποίηση. Και μετά κάνατε ερμηνεία αυτών που υπογράψατε. Και τελικώς αποδείχθηκε ότι και μνημόνιο υπογράψατε, αφού η Δανειακή Σύμβαση ρητά παραπέμπει στο μνημόνιο, και αγγλικό δίκαιο να τα ακούν ορισμένοι υπογράψατε, και Διετησία Λουξεμβούργου. Και με τους θεσμούς, με την Τρόικα, διαπραγματεύεστε. Και αξιολόγηση θα γίνει και πρώτα θα την εγκρίνουν οι Τροϊκανοί, ύστερα το Eurogroup θα σας δώσει την άδεια να εκταμιεύσετε μέρος της τελευταίας δόσης. Άλλωστε, αυτό σας είπε και ο κύριος Σούλτς, όχι ο κύριος Σόιμπλε, ο σοσιαλιστής πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, που όταν 18 χώρες λένε ότι υπογράψατε αυτό και εσείς λέτε κάτι άλλο, σας είπε ότι μάλλον δίκιο έχουν οι 18. Τώρα λέτε ότι σας πνίγει η ασφυξία ρευστότητας που σας επέβαλαν. Ότι δεν σας δίνουν δηλαδή ούτε μέρος τελευταίας δόσης. Αλλά μέχρι πριν από λίγο, κύριε Τσίπρα, εσείς μας λέγετε ότι δεν τα χρειάζεται η κυβέρνησή σας. Θυμάστε που ο υπουργός σας έλεγε ότι δεν χρειαζόμαστε 7,2 δισεκατομμύρια. Και ύστερα έλεγε ότι θα χρειαστούμε μόνο το 1,9 από τα S&P. Και τώρα γονάτισε η χώρα, φταίνει οι κακοί εταίροι που μας πνίγουν, δηλαδή δεν μας δίνουν αυτά που εσείς ήδη είχατε πει ότι δεν χρειάζεστε.
Θα έλεγα ότι προσπαθείτε να προσγειωθείτε στην πραγματικότητα, να πάρετε πίσω τα ψέματα, αλλά δυστυχώς ούτε αυτό συμβαίνει. Μιλήσατε ακόμα για το email Χαρδούβελη. Πρώτα απ' όλα, το επαναλαμβάνω, έχετε σχεδόν αποδεχτεί τα πάντα από εκείνο το email. Και την ανάγκη να κλείσει τελευταία αξιολόγηση και τις αλλαγές στο ΦΠΑ. Και μάλιστα έχετε αποδεχθεί πολύ περισσότερα στο ΦΠΑ από ότι το email Χαρδούβελη. Και φυσικά αποδεχτήκατε την υποχρέωση να μην κάνετε μονομερείς ενέργειες και να βρείτε δημοσιονομικά ισοδύναμα. Η μόνη διαφορά είναι πως το email Χαρδούβελη, κύριε Τσίπρα, αφορούσε πως θα τελειώσουμε την τελευταία αξιολόγηση και πως θα βγούμε οριστικά από το μνημόνιο. Ενώ το email Βαρουφάκη αφορά πως θα τελειώσουμε την τελευταία αξιολόγηση για να μπούμε και πάλι δυστυχώς σε επόμενο μνημόνιο. Το πως θα το ονομάσετε εσείς είναι κάτι που κοροϊδεύετε τον κόσμο και δεν ενδιαφέρει τον κόσμο. Και επιμένετε στα ψέματά μας. Για πείτε μας, τι θα γίνει φέτος με το δημοσιονομικό κενό? Σε εμάς το προσδιορίσαν κάτω από 2,6 δις. Το κατεβάσαμε κάτω από 1,5. Δεν βιαζόμαστε να το κλείσουμε κάθε χρόνο. Πιάναμε τους στόχους. Εσείς πρόξατε τη χώρα σε εκλογές. Καλούσατε τον κόσμο να μην πληρώνει φόρους. Έμειναν πίσω τα έσοδα. Ρωτάω πόσο είναι το μεγαλύτερο δημοσιονομικό κενό που έχετε τώρα να αντιμετωπίσετε. Πόσο δεν το ξέρετε. Δεν το ξέρει κανείς. Αλλά θα το βρούμε μπροστά μας. Γιατί ό,τι δεν καλύψει ο προϋπολογισμός θα μας το δανείσουν οι έξω, κύριε Τσίπρα. Όχι οι εκλογές, όχι οι αγορές. Στις αγορές πια δεν μπορούμε να βγούμε. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί και το ΔΝΤ θα πρέπει να μας ξαναδανείσουν. Και όταν μας δανείζουν βάζουν όρους. Αυτό είναι που δεν έχετε καταλάβει. Κάτι ακόμα, όταν ήμουνα στο εξωτερικό, πάντα συνέχεια δημιουργούσα φίλους για την Ελλάδα. Θα σας αρέσει να δημιουργείτε συνεχώς εχθρούς και πολλές φορές τεχνητούς εχθρούς. Όμως τελικά γίνονται αληθινοί εχθροί. Και παρενθετικά σας το λέω εδώ πέρα για να μην το επαναλαμβάνετε συνεχώς, το ουδής αναμάρτητος που είπατε για το Βερολίνο, όταν δήλωσαν, το είπα ξένα μέσα, με ρώτησαν για τις δηλώσεις Γερμανών πολιτικών, ότι τότε δεν τους ένοιαζε αν η Ελλάδα θα έβγαινε από το ευρώ. Και απήντησα τότε, το ουδής αναμάρτητος, για αυτά τα ξένα γερμανικά κόμματα. Αφήστε λοιπόν αυτό το παραμύθι. Εθνική αξιοπρέπεια, αν τη θέλετε, είναι να μην ζητάτε συνεχώς δανεικά. Η δική μου αντιμνημονιακή πολιτική ήταν να βγει η χώρα από το μνημόνιο μια ώρα αρχίτερα. Θα ήμασταν ήδη εκτός μνημονίου. Εσείς φαντασιώνεστε ότι θα σας δίνουν λεφτά χωρίς να σας βάζουν όρους. Και τελικά οδηγηθήκατε να υπογράφετε όρους χωρίς να παίρνετε λεφτά. Πηγαίνατε να πάρετε λεφτά χωρίς μνημόνιο και τελικά υπογράψετε συνέχιση του μνημονίου χωρίς να πάρετε τίποτα. Γι' αυτό κάνατε στις 20 Φεβρουαρίου. Αυτό ακριβώς. Υπογράψατε μεταξύ άλλων ότι θα σέβεστε τις υποχρεώσεις της χώρας. Και τώρα απειλείτε ότι αν δεν σας δώσουν χρήματα πριν την αξιολόγηση δεν θα πληρώσετε την επόμενη δόση του ΔΝΤ. Αυτό σημαίνει πιστωτικό γεγονός που θα χτυπήσει, θα δηλητηριάσει ολόκληρο το χρέος. Μην κάνετε λάθος. Ξέρετε πόσο κοστίζει ένα πιστωτικό γεγονός? Καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι το πρώτο βήμα για την τελική αποσύνδεση της χώρας από το ευρώ. Αν έχετε στο μυαλό σας να προκαλέσετε κάτι τέτοιο, είμαστε 100% αντίθετοι. Οι συνέπειες θα είναι ολέθριες. Για να σας το πω μόνο, την απομονώνετε τη χώρα, κύριε Τσίπρα. Χάνετε χρόνο. Ανεβαίνει ο λογαριασμός. Τον πληρώνει ο ελληνικός λαός. Η διαφορά της θέσης που βρισκόσταν μέχρι πριν 2 μήνες και της θέσης που βρίσκεται σήμερα είναι απλή. Τότε μπορούσατε να λέτε συνεχώς ψέματα. Σήμερα πια δεν μπορείτε. Τότε τα ψέματά σας απέδιδαν. Σήμερα τα ψέματά σας δεν ωφελούν πια. Κοστίζουν. Κοστίζουν ακριβά στην πραγματική οικονομία. Και σύντομα θα τα πληρώσετε εσείς. Όμως υπάρχει κίνδυνο να τα πληρώσει και ο τόπος. Γι' αυτό πρέπει να αφήσετε τα παραμύθια να προσγειωθείτε στην αλήθεια. Και μην κάνετε άλλες συγκρίσεις με τη δική μας διακυβέρνηση. Για να σας το πω απλά, δεν σας παίρνει να κάνετε τέτοιες συγκρίσεις. Όταν ήμασταν εμείς κυβέρνηση, δεν υπήρχε καμιά ανησυχία για το αν θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις στο τέλος του μήνα. Όταν ήμασταν εμείς κυβέρνηση, δεν υπήρχε καμιά ανησυχία αν η χώρα θα πληρώσει τα χρέη της ή αν θα υπάρξει πιστωτικό γεγονός. Βρήκαμε τα spread ψηλά και τα κατεβάσαμε. Βρήκατε τα spreads χαμηλά και έχουν εκτοξευθεί.
Βρήκαμε την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας στα σκουπίδια και τη βελτιώσαμε θεαματικά. Βρήκατε την αξιολόγηση της Ελλάδας πολύ καλύτερη και την επιδεινώνετε. Βρήκαμε την οικονομία σε ύφεση, τη φέραμε σε ανάπτυξη. Τη βρήκατε σε ανάπτυξη και την οδηγείτε και πάλι σε ύφεση. Πράγματι, θέατρο εικονικής διαπραγμάτευσης εμείς ποτέ δεν κάνουμε. Και σας συμβουλεύω και εσείς να το κόψετε, γιατί βλάπτει σοβαρά την υγεία της χώρας. Εμείς κάναμε αληθινή διαπραγμάτευση, χωρίς φανφάρες. Και γι' αυτό συνεχώς βελτιωνόταν η θέση της χώρας. Σας έχω πει ότι για να τελειώσει η αβεβαιότητα και να μπούμε ξανά σε ομαλούς ρυθμούς, να κινηθεί ξανά η οικονομία, εγώ είμαι πρόθυμος να βοηθήσω. Αν ανησυχείτε μήπως το κόμμα σας δεν παρακολουθήσει, να ξέρετε ότι μια σοβαρή συμφωνία εμείς θα τη στηρίξουμε. Και μπορεί να περάσει ακόμα και αν από το κόμμα σας πολλοί τη σαμποτάρουν. Εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε εκείνο που κάνατε εσείς ως αντιπολίτευση, το αποδείξαμε. Ήδη ψηφίσαμε τα δύο πρώτα νομοσχέδιά σας, που άλλωστε αποτελούν αναδιατύπωση δικών μας παλιών μέτρων, που έχουν ήδη μπει στον προϋπολογισμό και γι' αυτό και στοιχίζουν ελάχιστα. Το νομοσχέδιο για τη στήριξη των αδύναμων κοινωνικών στρωμάτων για τις 100 δόσεις. Με ελάχιστες αποκλίσεις είναι δικά μας μέτρα, εκείνα τα οποία ψηφίσαμε και εσείς τότε καταψηφίζατε. Και τώρα παραδέχεστε ότι τα προηγούμενα χρόνια έγινε μεγάλη πρόοδος, και ας μην το λέγατε τότε. Το υπογράψατε ότι έγινε πρόοδος στον τόπο επί της συγκυβέρνησης. Το υπογράψατε στο Eurogroup. Το παραδεχτήκατε δημόσια όταν συναντηθήκατε με την κυρία Μέρκελ. Είπατε χαρακτηριστικά ότι έγιναν και πολλά από την προηγούμενη κυβέρνηση. Σας θυμίζω ότι τίποτα από αυτά τα σωστά δεν ψηφίσατε. Εμείς τα πρώτα δύο τα ψηφίσαμε, αλλά σας το λέω, κύριε Τσίπρα, μη μας θεωρείτε και δεδομένους. Τα πράγματα είναι πολύ χειρότερα σήμερα από ό,τι αναλάβατε πριν δύο μήνες. Αλλά ακόμα σώζεται η κατάσταση. Αν χάσετε κι άλλο χρόνο, ανεβαίνει ο λογαριασμός και σε λίγο δεν θα σώζεται η κατάσταση. Και δεν πρόκειται να σας αφήσουμε να παρασύρετε τη χώρα σε καταστροφή. Και δεν θα σας ακολουθήσουμε. Θα στηρίξουμε να μην πάει η χώρα στα βράχια. Αλλά σήμερα εσείς είστε κυβέρνηση. Εσείς έχετε την ευθύνη. Και σας ζητάμε να συμφωνήσετε άμεσα, τώρα. Τα ψέματα τελειώσαν. Αν το πάρετε απόφαση, υπεύθυνα να προχωρήσετε. Εμείς θα στηρίξουμε. Αντέχετε την ευθύνη. Ξέρετε τι θα πει ευθύνη. Ευθύνη έχετε απέναντι στη χώρα. Εσείς, παγιδευμένοι στις ιδεολειψίες σας, πιστεύετε ότι θα αλλάξετε και ολόκληρη την Ευρώπη. Αλλά το συμφέρον της χώρας θυσιάζεται. Ευθύνη είναι να κρατήσετε την Ελλάδα όρθια. Να τη βγάλετε από την αβεβαιότητα. Στο κάτω-κάτω εσείς οι ίδιοι δημιουργείτε. Και μην παριστάνετε, κύριε Τσίπρα, το θύμα πιέσεων. Θήτης είστε, όχι θύμα, κύριε Τσίπρα. Θήτης, όχι θύμα. Θυσιάζετε και την αλήθεια και την ευθύνη. Πραγματικό θύμα είναι ο λαός που θα πληρώσει το λογαριασμό. Μιλάτε για αριστερές παρενθέσεις, ότι δήθεν λέμε εμείς. Η χώρα, κοιτάξτε, μην τη ρίξετε στα βράδια. Διότι τότε θα έχετε γράψει μόνοι σας μαύρο κεφάλαιο και όχι παρένθεση. Τελειώνω, κυρία Πρόεδρε. Το τι ακριβώς κάνετε στη χώρα δεν χρειάζεται να σας το πούμε εμείς. Το δείχνει κάθε μέρα η ανευθυνότητά σας. Το κέντρο της πόλης καταλήφθηκε ξανά από ορδές λαθρομεταναστών που δεν έχουν που να ζήσουν. Πολύ μεγάλη αυτή η συνιστόσα τελικά. Οι κουκουλοφόροι καίνε ξανά ό,τι βρουν ανεμπόδιστοι. Βανδαλίζουν ό,τι δεν καίνε. Στο πανεπιστήμιο έγινε ξανά κατάληψη. Δεν είναι αυτή η εικόνα που θέλουν οι Έλληνες. Και στο μεταξύ, κάθε μέρα που ξημερώνει, ουδής γνωρίζει αν η Ελλάδα θα πάει από ατύχημα. Πήρατε εντολή να αλλάξετε το μνημόνιο χωρίς όμως να προκαλέσετε ατύχημα. Ορκιζόσασταν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για την παραμονή της χώρας στο ευρώ, όταν πολλοί δικοί σας έλεγαν το αντίθετο. Ο κόσμος δεν σας ψήφισε για να προκαλέσετε ατύχημα. Ο κόσμος δεν σας ψήφισε για να τον πάτε εκτός ευρώ. Ο κόσμος δεν σας ψήφισε για να παραδώσετε τις πόλεις στους λαθρομετανάστες και τους κουκουλοφόρους. Δεν σας ψήφισε για να απομονώσετε τον τόπο. Δεν σας ψήφισε για επικοινωνιακά τεχνάσματα. Σας ψήφισε για κάτι διαφορετικό, ενώ εσείς ξαναβάζετε τη χώρα σε μεγαλύτερη κρίση από κάθε άποψη. Το πρόβλημά σας, το ξαναλέω, δεν είμαστε εμείς. Είναι εδώ.
Το πρόβλημα, εγώ μπορώ να βοηθήσω, η Νέα Δημοκρατία μπορεί να βοηθήσει να το λύσουμε. Το δικό σας το πρόβλημα πρέπει να το λύσετε ο ίδιος. Εγώ θα βοηθήσω ακόμα και για το 1,9 δισεκατομμύρια να πάρετε. Γιατί αυτά πράγματι κάκιστα τα διακρατούν. Σας ενοχλεί ότι ήδη το έχω κάνει και το διαφημίζω δεξιά και αριστερά? Σας ενοχλεί. Κύριε Τσίπρα, βλέπετε την κοινοβουλευτική σας ομάδα. Δεν θέλουν καν να βοηθήσουμε εκεί που μπορούμε. Και ας μη θέλουν, κύριε Τσίπρα, εμείς θα το κάνουμε. Γιατί κριτήριο έχουμε την Ελλάδα, όχι το κόμμα. Και αυτή είναι η διαφορά. Αλλά αν προκαλέσετε πιστωτικό γεγονός, θα είμαστε απέναντι. Πόσο χρόνο υπολογίζετε, κύριε Σαμαρά, ότι χρειάζεστε? Σας είπα, τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Πώς? Σας είπα, τελειώνω. Ναι, πριν από 6 λεπτά το είπατε. Αν βάλετε χέρι στις καταθέσεις, αν οδηγήσετε τη χώρα σε κατάρρευση ή με το ένα πόδι εκτός ευρώ και με το άλλο με φορολογικές καινούριους φόρους, θα είμαστε απέναντί σας. Κάντε ό,τι έχετε γρήγορα. Δεν έχετε καιρό, κύριε Τσίπρα. Δεν έχετε πολλές μέρες. Εγώ στη θέση σας δεν θα είχα συγκαλέσει εδώ πέρα τη Βουλή εν ώρα διαπραγματεύσεων, για να μην πω τίποτα από εκείνα τα οποία διαπραγματεύομαι. Αυτό είναι πρωτόγνωρο το οποίο έγινε σήμερα. Ό,τι έχετε, κάντε το γρήγορα. Εμείς παραλάβαμε χάος και μέσα σε 2,5 χρόνια παραδώσαμε χώρα. Εσείς παραλάβατε χώρα και τη φέρνετε στο χάος. Αν θέλετε την τελευταία στιγμή να τη σώσουμε τη χώρα μαζί, θα βάλουμε πλάτη. Αν συνεχίσετε την ανευθυνότητα, την ασυνερτησία, τότε, κύριε Τσίπρα, μη ψάχνετε για συνενόχους. Εδώ δεν θα υπάρχουν συνένοχοι για αυτά τα βήματα τα οποία ακολουθείτε. Ευχαριστώ πολύ.